Είναι κρύο πράγμα να σημαδεύουν τέσσερα όπλα. Μη σου τύχει. Είναι κρύο πράγμα. Ο Τούρκος δεν έχει μπέσα. Όπως ο Σκατζόχυρος δεν γίνεται μαξιλάρι, έτσι και ο Τούρκος δεν γίνεται φίλος. Ο Θανάσης Καμιλάρης είναι ψαράς στο δέλτα του Εύρου. Τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι ακρίτες της περιοχής έρχονται αντιμέτωποι με Τούρκους στρατιωτικούς, διακινητές αλλά και μετανάστες που προσπαθούν να περάσουν στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί το πέρασμα των μεταναστών από αυτά τα στενά κανάλια του Εύρου. Αντίθετα, έχουν αυξηθεί οι ροές των Τούρκων που μέσω του 112 έρχεται και τους παραλαμβάνει η ελληνική αστυνομία. Κάθε μέρα περνάνε 10, 15, 17 άτομα ανάλογα, μορφωμένοι άνθρωποι. Εδώ ουσιαστικά είναι μία από τις πιο στενοπούς διόδους του ποταμού Εύρου, που μπορείτε να καταλάβετε κι εσείς ότι ουσιαστικά αυτό που χωρίζει από τη μία πλευρά την ξηρά στην άλλη είναι ένα μικρό πέρασμα που ίσα ίσα χωράει να περάσει η βάρκα μας. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε στο ποτάμι γιατί έχουμε προβλήματα με τους Τούρκους, με τους φαντάρους, έτσι, όχι με τον απλό πολίτη και με τον ζαρά και με τον βοσκό που ανταμώνουμε. Με τους φαντάρους τους Τούρκους έχουμε θέματα, μας σηκώνουν όπλα, μας κυνηγάνε, μας φωνάζουν. Οπότε οι μόνοι που πλέον μπαίνουν μέσα στο ποτάμι είναι οι αστυνομικοί. Ανθρώπους πάρα πολλούς έχουν βγάλει. Και πνιγμένους έχουμε δει και μισοπεθαμένους έχουμε δει και πάρα πολλούς. Τους τελευταίους μήνες περισσότερα από 1.700 άτομα έχουν διασχίσει τον Εύρο, ενώ έχουν συλληφθεί και 25 διακινητές. Αριθμός σαφώς μικρότερο σε σχέση με το παρελθόν εξαιτίας των περιπολιών της αστυνομίας που διαθέτει και πλωτά. Στον Εύρο, το φυσικό σύνορο Ελλάδας-Τουρκίας, οι λιγοστοί ψαράδες που ζουν στις παραποτάμιες καλύβες έχουν χρέη εθνοφυλάκων. Είμαστε και εθνοφύλακες τώρα. Αναγκαστικά. Πρέπει να είμαστε εδώ γιατί εμείς το φυλάμε το μέρος αυτό εδώ. Είναι ήρεμα τώρα. Έχουμε ηρεμία. Τώρα έχει. Πριν 10 χρόνια και όπως ακαθόμασταν εδώ, θα τους βλέπατε απέναντι, περίμεναν για να περάσουν. Άμα φύγουμε εμείς, τελείωσε. Δεν υπάρχει τίποτα. Το χειμώνα τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα για τους πρόσφυγες, καθώς η ορμητική ροή του ποταμιού πολλές φορές ανέτρεψε βάρκες, σκοτώνοντας δεκάδες άτομα που προσπαθούσαν να φτάσουν σε ελληνικό έδαφος.